Δεν μπορώ πια να θυμηθώ πόσα είναι τα νομοσχέδια που μέσα σε 9 μήνες έχετε φέρει προσήφιση με τη μορφή του κατεπήγοντος. Και μάλιστα με την πρόφαση πως εάν δεν ψηφιστούν δεν θα πάρουμε τη δόση από την Τρόικα. Το ακούσαμε και διαστόματος του Υπουργού κ. Στουρνάρα στην Επιτροπή Οικονομικών. Πρέπει, μας είπε ο κύριος Στουρνάρας, το πολυνομοσχέδιο να χαρακτηριστεί κατεπήγον, γιατί συνεδριάζει τη Δευτέρα το Euro Working Group με σκοπό να εγκρίνει τη δόση των 2,8 δις που εκκρεμεί από τον προηγούμενο Μάρτιο και πως επίσης το Euro Group συνεδριάζει 13 Μαΐου για να πάρουμε τη δόση των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, κάθε φορά που θα συνεδριάζει το Euro Group θα έχουμε και ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο σε fast track διαδικασία. Εάν αυτό δεν σημαίνει ότι η χώρα τελεί υποξένη κατοχή, εάν αυτό δεν λέγεται εκβιασμός, τότε πώς αλλιώς λέγεται? Θέλω σε αυτό το σημείο να πω δύο λόγια εκ μέρους του κλάδου μου, τον κλάδο των αρτοποιών. Αρχικά θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει σκοπό τη διάλυσή του. Οι αρτοποιοί παράγουν ένα προϊόν φρέσκο, ημέρας, όπως συνηθίζουμε να λέμε εμείς. Και ανταυτού έρχεται τώρα να το ανταγωνιστεί ένα προϊόν κατεψυγμένο, ένα προϊόν που μπορεί να παράγεται σε Τουρκία, Βουλγαρία, Κίνα. Αλήθεια, μπορεί κανείς να μας πει, εάν αυτή η κατεψυγμένη ζύμη πόσα χρόνια μπορεί να είναι μέσα στους καταψύχτες? 4, 5, 6, 7 και 10 χρόνια μπορεί να είναι. Όπως πρόσφατα αποδείχτηκε, οι τάρτες που πολλούνταν στο IKEA ήταν κατεψυγμένες και προερχόμενες από την Κίνα. Με αυτές τις τακτικές θα ανακαλύψουν στο τέλος και διάφορα περιττώματα ζώων και στο ψωμί, καθώς και στις χώρες που παράγονται κατεψυγμένες ζύμες. Είναι γνωστό ότι δεν είναι το ίδιο αυστηρή η υγειονομική έλεγχη που γίνονται σε αυτές. Και πρόσφατα είχαμε και στοιχεία στα γενώσιμα, στα φάρμακα της Τέβα, αυτής της Ισραηλινής εταιρείας, με περιττώματα ζώων μέσα στα φάρμακα. Είδαμε στο IKEA και κεφτεδάκια λόγου. Είναι στοιχεία που κανείς πλέον δεν μπορεί να τα διαψεύσει. Φαίνεται λοιπόν το φρέσκο ελληνικό προϊόν να ανταγωνιστεί ένα προϊόν κατεψυγμένο. Γνωρίζετε ότι τα βελτιωτικά που χρησιμοποιούν έτσι ώστε να διατηρηθούν για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη είναι γεμάτα έψιλον, ανθυγινά και καρκινογόνα? Πώς μπορείτε ειλικρινά να συγκρίνετε το κατεψυγμένο αγνώσεις προελεύσεως ψωμί με το φρέσκο ψωμί της γειτονιάς? Είδαμε πρόσφατα σε γνωστό κανάλι να προωθεί σε διαφήμιση ζεστό ψωμί στο σούπερ μάρκετ. Όμως το σωστό που θα έπρεπε να έλεγε είναι κατεψυγμένο ζεσταμένο ψωμί ή προψημένο ψωμί στα σούπερ μάρκετ. Ας είναι ειλικρινής απέναντι στους Έλληνες καταναλωτές. Τόσα χρόνια σκάβατε το λάκκο των αρτοποιών και τώρα μας βάζετε και την ταφόπλακα. Επειδή η αρτοποιία είναι άριστα συνδεδεμένη με την κουλτούρα και την παράδοση του ελληνικού λαού, μπορείτε να φανταστείτε την καθαρά Δευτέρα με κατεψυγμένες λαγάνες? Είναι τραγικό αυτό το πράγμα. Το ίδιο κάνετε και με τους αλευράδες. Πώς θα τα καταφέρουν οι ελληνικοί μήλοι να συναγωνιστούν τα μεγάλα τραστ? Στην ίδια καταστροφή θα οδηγηθούν και οι αγρότες που έχουν στοχεύσει στην καλλιέργεια σιταριού, καθώς η τιμή του βαμβακιού έχει πέσει και έτσι στράφηκαν στην καλλιέργεια σιτηρών. Μη έχοντας πια πού να πουλήσουν το προϊόν τους, θα καταστραφούν. Αναρωτηθήκατε πόσοι άνθρωποι θα μείνουν άνεργοι όταν κλείσουν οι φούρνοι και οι μήλοι?
Τι θα απογίνουν οι αγρότες? Δεν είναι αργά, λείπει ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Τουρνάρας, να ακολουθήσετε το παράδειγμα του κυρίου Σαλμά με τις πραζόλες και να αποσύρετε αυτή την απαράδεκτη διάταξη. Καθώς κρίθηκε, άλλωστε, ότι το ελληνικό δίκαιο εναρμονίστηκε πλήρως με τις επιταγές της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας σχετικά με τα προϊόντα Bake Off. Να σας καταθέσω και το πρακτικό που το αποδεικνύει αυτό. Θέστε ένα τέλος στην καταστροφή της ελληνικής επιχειρηματικότητας, στηρίξτε τον Έλληνα επιχειρηματία έναντι των πολυεθνικών. Θα ήθελα στη συνέχεια να αναφερθώ στη διάταξη σχετικά με τους λογιστές. Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού διακρίνονταν σε άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α, Β, Γ και Δ τάξεως. Τώρα εσείς θέλετε η επαγγελματική ταυτότητά του να διακρίνεται μόνο σε δύο τάξεις. Ιδιαίτερη καχυποψία μας προκαλεί το γεγονός ότι οι λογιστές χωρίς στοιχείο θα αποκτούν τώρα ταυτότητα Β τάξεως. Δηλαδή, όσοι θα τελειώνουν ένα ΙΕΚ μέσα σε 5 χρόνια, θα κατέχουν επαγγελματική ταυτότητα εφάμιλη με ένα πτυχιούχο ανώτατου ιδρύματος. Μου φαίνεται αυτό πολύ βολικό για τους φίλους σας, τους μεγαλοεπιχειρηματίες Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που ως γνωστόν πολλοί από αυτούς χαίρουν ήδη ιδιαίτερης φορολογικής μεταχείρισης. Είναι δυνατόν μη πτυχιούχοι να διεκπεραιώνουν υποθέσεις φοροτεχνικού ενδιαφέροντος τέτοιου επίπεδου? Είναι δυνατόν να εξισώνετε τους πτυχιούχους της ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης με την πρακτική άσκηση? Ρίχνετε την ποιότητα των υπηρεσιών, κύριοι της κυβέρνησης, με στόχο για άλλη μια φορά την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Θέλετε να κάνετε αναβάθμιση με δευτερεύον κατάρτιση? Θέλετε να ικανοποιήσετε τις επιταγές της Τρόικας για άνοιγμα των αγορών χωρίς να ενδιαφέρεστε για τις συνέπειες? Ζητάμε να αποσυρθεί αμέσως η συγκεκριμένη διάταξη. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με δύο λόγια για το θέμα των λαϊκών αγορών, που από ό,τι βλέπω έχετε και εδώ στόχο να τους αφανίσετε. Αντί να μειώσετε το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα για να μπορέσει ο Έλληνας παραγωγός να ανταγωνιστεί τα εισαγόμενα προϊόντα από τριτοκοσμικές χώρες, αντί να τα βάζετε με το λαθρεμπόριο που θερίζει σε κάθε περιοχή της Ελλάδος, τα βάζετε με τους ανθρώπους που θέλουν να μεταβιβάσουν τις νόμιμες άδειές τους στις οικογένειες, στις δικές τους, που επιθυμούν κάποια στιγμή να βγουν στη σύνταξη και να μεταβιβάσουν την άδεια στα παιδιά τους, που και αυτά με τη σειρά τους μπορεί να ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Μας λέτε λοιπόν ότι οι άδειες είναι προσωποπαγής και αμεταβίβαστες και πως μόνο εάν πεθάνουν ή μείνουν ανάπηροι μπορεί να μεταβιβαστούν. Θα βρίσκεται δηλαδή σε δίλημα ο κάτοχος της συγκεκριμένης άδειας να βγει στη σύνταξη και να μείνουν άνεργα τα μέλη της οικογένειάς του, ή να περιμένει να πεθάνει ή να μείνει ανάπηρος για να μην χαθεί η άδεια. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, δεν βλέπω κάποιον εδώ. Πόσους ακόμα θα οδηγήσετε στην αυτοκτονία? Και μάλιστα, χθες, άλλος ένας συνάνθρωπός μας προσθέθηκε σε αυτή τη μακάβρια λίστα, ο πρόεδρος των βιοτεχνών και εμπόρων, ο κύριος Κώστας Κόγιας.